δεν έχουμε υγεία. Δεν μας πήραν τις τράπεζες, υποβαθμίσαν τα ταχυδρομεία. Δεν έχουμε οδικό δίκτυο. Προχθές είχαμε καεί. Λοιπόν, και τώρα έρχονται μετά από όλα αυτά να προσθέσουν και με αυτή την ενέργεια να δημιουργήσουν ακόμα περαιτέρω πρόβλημα στις περιοχές μας. Ο Δήμος Χαλίας έχουμε μια τεράστια έκταση και δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να θέλουν μισή ώρα και τρία τέταρτα να μετακινηθούν και να πάνε στο σχολείο για να μάθουν γράμματα. Και εν όψη που είμαστε και ένας πυρόπληκτος Δήμος και έπρεπε να το δουν και αυτό, και λόγω κορονοϊού, λόγω COVID, λόγω πανδημίας, δεν μπορούμε να στηβάζουμε τα παιδιά στις αίθουσες πάρα πολλά και αυτή τη στιγμή κλείνουμε τις αίθουσες που έχουν λίγα παιδιά, ούτως ώστε να στιβαχτούν σε μεγάλες αίθουσες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η πρόθυμη διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Σιούτη, έχουν δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση. Η σχολική χρονιά, αντί να ξεκινήσει με ηρεμία και τα παιδιά να κάνουν μάθημα, αναγκάζονται τα παιδιά να κάνουν αποχή, διότι συμπτύξαν τα τμήματα μόνο και μόνο για να μην προσλάβουν δασκάλους. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και οι δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν πιει το αμύλητο νερό και δεν μιλάνε καθόλου, λες και δεν καταλαβαίνουν, δεν ακούνε ότι καθημερινά γίνονται κινητοποιήσεις στη Μεσσηνία ενάντια στην υποβάθμιση των σχολείων. Αν θέλουν όλος ο κόσμος να μαζευτεί στην Καλαμάτα και στην Κυπαρσία, τότε ας τα διαλύσουν όλα στην Ήπεθρο. Αλλά να το πούνε καθαρά. Εμείς από την πλευρά μας, επειδή είχαμε καταθέσει επερώτηση, αλλά επειδή τα προβλήματα και τρέχουνε, μετατρέψαμε σήμερα την επερώτηση που καταθέσαμε σε κατεπίγουσα πρόταση συζήτηση τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να συμπαρασταθούμε στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων του νομού μας, των παιδιών, των μαθητών, των συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων και εκπαιδευτικών για την απόφαση αυτή η οποία ελήφθηκε χωρίς να υπάρχει κανένας μάλιστα προγραμματισμός το προηγούμενο διάστημα, ευνηδιάζοντας τους πάντες, μια απόφαση η οποία οδηγεί δυστυχώς στη συρρήκνωση και στον περιορισμό των σχολικών τάξεων και των τμήματων στην περιφέρεια του νομού μας και σε πάρα πολλές περιοχές. Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας, ζητάμε και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, ως νομαρχιακή της περιοχής και του νομού μας, να ανακληθεί άμεσα η απόφαση αυτή. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας και θέλω να σχολιάσω και το εξής. Σε μία περίοδο όπως αυτή, κρίσιμη μέσα στην πανδημία, αυτό το οποίο έχει την υποχρέωση η πολιτεία να κάνει είναι να αραιώνει τα τμήματα, να μεγαλώνει τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και όχι φυσικά να συρρυκνώνει σχολικές αίθουσες και σχολεία με ό,τι κίνδυνο συνεπάγεται αυτό.